Κάμια μέρα στη θάλασσα, στην παραλία να δροσιστώ. Να κάνω κάμια βουτιά. Άρχισα να κολυμπώ στα ανοιχτά με μανία. Ώσπου ένα ρεύμα με πάρε σειρέ στον πάτο βαθιά. Σκέφτηκα ήρθε το τέλο, υγρό και μοιραίο. Αλλά πως διάλο μπορώ ακόμη και αναπνέω. Κοίταξα γύρω να βρω κάποιο τρόπο να βγω. Ώσπου με πλησίασαν δύο καρύδε με ένα πανό. Ήταν σε γλώσσα που κανείς δεν έχει τελευκάνει. Μ' αναγνώρισε με μια σε ένα σφυρί και τρεπάνι. Μου είπαν σύντροφε καλώς ήρθες μες στον βυθό. Μυστικό μου μυστική ομοσπονδία του πλατών. Μαλάκα σε μήνα όμως κοίταξα κάτω. Είδα καμπούλια διαδηλώτες να κράζουν τον άκος. Είμες του έθνου των ψαριών ασκισμένες κουρέλια. Και δίπλα μαυροκόκκινες και ανάρχικα χέρια. Είπα δεν πέσει μάρξ να διαβάζουν τα ψάρια. Μανάβιο το μύτο κεφάλου στα καλαμάρια. Κάτι σου πιες να εξηγούν τι υποπουντών. Και να μειούν στην ταξική αντιδιαφή των πλαντών. Αυτά τα ψάρια δεν προορίζονταν για την πυρούνα. Μαζούσαν αυτοδύναμα μέσα στην κομμούνα. Είχαν τελειοποιήσει πράξη και θεωρία. Οργάνωναν αντάρτικο σε κάθε νιδρία. Και έτσι γνώρισα που λες τα θαλάσσια συντρόφια. Δεν είχαν αρχικούς καραμαλίδες Χριστόφια. Μα είχαν χτίσει μια ίση υγρή κοινωνία. Ανάρχικη οριζόντια υγρή ουτοπία. Μα αποχαιρέτησαν με ήχους από μια κιθάρα. Προς τιμή μου τραγούδους ένα ψαρί σου και βάρα. Και έτσι γνώρισα που λες την ουτοπία των ψαριών. Την κομμουνιστική ομοσπονδία των πλακτών. Κείμενο για την 20η επέτειο της Παρισινής Κομμούνας. Δημοσιεύθηκε με εισαγωγή του Engels στην έκδοσή του «Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία» το Λονδίνο στις 18 Μαρτίου το 1891. Η πηγή είναι «Μαρξιστική σκέψη», τόμος 2, σελίδες 68 έως 79. Η αναδημοσίευση του παρόντος είναι ελεύθερη με την παράκληση να γίνεται παραπομπή στο Ελληνικό, Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο και στη Μαρξιστική Σκέψη. Πηγή Marx Engels για το ρεφορμισμό. Εκδόσεις σύγχρονη εποχή. Το βασικό κείμενο είναι του Marx εμπλουτισμένο με κείμενο εισαγωγή από τον Engels. Σημειώσεις για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου. Πρώτο, ο Μάρξ έγραψε αυτή την κλασική υπεράσπιση του της Παρισινής Κομμούνας μεταξύ 6 και 30 Μάη το 1871, ενώ οι συγκρούσεις στο Παρίσι συνεχίζονταν. Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε στο Λονδίνο στις 13 Ιούνιου το 1871. Δεύτερον, εμπεριέχει μία αναφορά στον πόλεμο των Γερμανών ενάντια στον Ναπολέοντα το 1813 με 14. Τρίτον, στη δεκαετία του 1820 χαρακτηρίζονταν ως δημαγωγή τα μέλη του αντιπολιτευτικού κινήματος στη γερμανική διανόηση, τα οποία αγωνίζονταν ενάντια στο αντιδραστικό πολιτικό σύστημα και για την ενοποίηση της Γερμανίας. Αντιμετώπιζαν ανηλαιείς διώξεις από τη μεριά των αρχών. Ο Ότο Μπίσμαρκ το 1815 με το 1898 ήταν καγκελάριος Γερμανίας στα 1871 με 1890, προτεργάτης της γερμανικής ενοποίησης. Το 1878 εισήγαγε τους αντισοσιαλιστικούς νόμους, απαγορεύοντας τις οργανώσεις και τις συγκεντρώσεις των σοσιαλιστών. Τέταρτον, μετά τη συντριπτική ήττα της Γαλλίας στο Γαλλογερμανικό πόλεμο του Ιούλη και του Σεπτέμβρη του 1870, η Γαλλία αναγκάστηκε να παραχωρήσει στη Γερμανία την Αλσάτια και μέρος της Λορένης. Πέμπτον, γίνεται αναφορά στην Επανάσταση του Ιουλίου του 1830 στη Γαλλία. Έκτον, ο Λουδοβίκος ο Φίλιππος, που γεννήθηκε το 1773 και πέθανε το 1850, ήταν βασιλιάς της Γαλλίας από το 1830 έως το 1848, όταν πάθηκε από την Επανάσταση. Ο Λουδοβίκος Ναπολέων Βοναπάρτης γεννήθηκε το 1808 και έζησε έως το 1873. Ήταν πρόεδρος της Δεύτερης Γαλλικής Δημοκρατίας και μετά το πραξικόπημα της 2 Δεκεμβρίου του 1851,
που αποκαλούνταν Ναπολέον ο Τρίτος, υπήρξε βασιλιάς της Β' Γαλλικής Αυτοκρατορίας. Απομακρύνθηκε μετά την ήττα της Γαλλίας στον πόλεμο του 1870 με την Πρωσία, όταν ανακηρύχθηκε η Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία. Εκφραστής της κρατικής γραφειοκρατίας, ο Λουδοβίκος εκμεταλλεύτηκε την εξάντληση των άλλων τάξεων για να εδραιώσει την εξουσία του. Ένα φαινόμενο που ανέλησε ο Μάρξ στο «Η 18η Μπρίμερ» και έμεινε γνωστό ως βοναπαρτισμός. 7. Ο Θίερσος γεννήθηκε το 1797 και έζησε ως το 1877, αποκαλούμενος και ως «Νάνος» από τον Μάρξ. Κατέπνιξε την Παρισινή Κομμούνα και ήταν προσωρινός πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας περί τα 1871 έως το 1873. Η Συνθήκη Ειρήνης ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία υπογράφηκε στις Βερσαλίες στις 26 Φεβρουαρίου το 1871. 8. Ο Έμιλ Εντ, ο οποίος γεννήθηκε το 1843 και έζησε έως το 1888, μπλαγκιστής σοσιαλιστής, ήταν στρατηγός κομμούνας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πολέμου. 9. Οι νεκροί της κομμούνας υπολογίζονται σε 20 με 30.000, οι περισσότεροι δολοφονημένοι μετά την νίκη της Αντεπανάστασης. Χιλιάδες άλλοι κλείστηκαν στις φυλακές ή εξορίστηκαν. 10. Όγκιστ Μπλάνκι, ο οποίος γεννήθηκε το 1805 και έζησε έως το 1881, ήταν Γάλλος επαναστάτης και σοσιαλιστής, ικανός πολιτικός ηγέτης και προπαγανδιστής. Ήταν ο παδός της κατάληψης εξουσίας από μία μικρή, αποφασισμένη μειοψηφία επαναστατών. Άποψη που έμεινε γνωστή ως μπλανκισμός. 11. Ο Πιέρ Ζόσεφ Προυντόν, ο οποίος γεννήθηκε το 1809 και έζησε έως το 1865, ήταν Γάλλος μικροαστός σοσιαλιστής. Επηρέασε τον αναρχισμό κυρίως λόγω της άρνησής του του πολιτικού και συνδικαλιστικού αγώνα, ενώ υποστήριξε αντισημιτικές και αντιφεμινιστικές θέσεις. Οι θεωρίες του, ένα μείγμα ουτοπικού σοσιαλισμού και συνεργατισμού, δέχτηκαν τη σκληρή κριτική του Μάρξ. Η κριτική αυτή έλαβε μέρος κυρίως μετά το θάνατο του Προυντόν, μιας και όσο ζούσε ο Προυντόν, ο Μάρξ θεωρούταν συγκριτικά κατώτερος διανοητής. Αυτός ήταν και ένας λόγος που ο ίδιος ο Προυντόν έκανε πάρα πολύ λίγες κριτικές στον Μάρξ και τον Μαρξισμό. Ήταν μετά το θάνατο του Προυντόν που ο Μαρξισμός έγινε μεγάλο κίνημα. 12. Ρεφορμιστικό ρεύμα στο γαλλικό εργατικό κίνημα πρέσβευε την πολιτική του εφικτού. Possible. Και αφού τελειώσαμε με τις σημειώσεις, τις παραπομπές σε πρόσωπα και κάποιες επεξηγήσεις για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου, τώρα περνάμε στο κείμενο. Δεν περίμενα να μου ζητηθεί να ετοιμάσω μία νέα έκδοση της διακοίνωσης του Γενικού Συμβουλίου της Διεθνούς «Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία» και να τη συνοδεύσω με μία εισαγωγή. Έτσι μπορώ μόνο να θίξω εδώ σύντομα τα πιο σημαντικά σημεία. Προλογίζω το ως άνω έργο με τις δύο μικρότερες διακοινώσεις του Γενικού Συμβουλίου για το Γαλλοπρωσικό Πόλεμο. Κατά πρώτο λόγο, επειδή η δεύτερη, η οποία δεν μπορεί να κατανοηθεί πλήρως χωρίς την πρώτη, αναφέρεται στον εμφύλιο πόλεμο, αλλά ακόμη επειδή αυτές οι δύο διακοινώσεις επίσης συνταγμένες από τον Μάρξ δεν είναι κατώτερα παραδείγματα από το εμφύλιο πόλεμο του θαυμαστού πρώτα αποδεδειγμένου 18η Μπριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, χαρίσματος του συγγραφέα να συλλαμβάνει ξεκάθαρα το χαρακτήρα, το εύρος και τις αναγκαίες συνέπειες των μεγάλων ιστορικών γεγονότων, σε μια στιγμή που αυτά τα γεγονότα ακόμη διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια μας ή
μόλις έχουν συντελεστεί. Και τελικά, επειδή εμείς στη Γερμανία, ακόμη και σήμερα, πρέπει να υπομένουμε τις συνέπειες των γεγονότων τις οποίες είχε προειπεί ο Μάρξ. Μήπως δεν επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγε η πρώτη διακοίνωση, ότι αν ο αμυντικός πόλεμος της Γερμανίας ενάντια στον Λουδοβίκο Βοναπάρτη εκφυλιζόταν σε ένα κατακτητικό πόλεμο ενάντια στο γαλλικό λαό, όλες οι δυστυχίες που έπεσαν στη Γερμανία με τους επωνομαζόμενους πολέμους της απελευθέρωσης θα αναβίωναν ξανά με μια ανανεωμένη ορμή? Δεν υποστήκαμε άλλα 20 χρόνια της κυβέρνησης του Μπίσμαρκ, τον έκτακτο νόμο και την αντισοσιαλιστική εκστρατεία να παίρνουν τη θέση των διώξεων, των δημαγωγών, με τα ίδια αυθαίρετα αστυνομικά μέτρα και κυριολεκτικά τις ίδιες αναδροχιαστικές ερμηνείες του νόμου? Και δεν επιβεβαιώθηκε κατά γράμμα η πρόβλεψη ότι η προσάρτηση της Αλσατίας Λορένης θα έριχνε τη Γαλλία στην αγκαλιά της Ρωσίας και ότι μετά από αυτή την προσάρτηση η Γερμανία θα γινόταν το εμφανές εργαλείο της Ρωσίας, ή θα έπρεπε μετά από μια σύντομη ανάπαυλα να προετοιμαστεί για ένα νέο πόλεμο και επιπλέον ένα φυλετικό πόλεμο ενάντια στις ενωμένες σλαβικές και ρωμαϊκές φυλές? Δεν οδήγησε η προσάρτηση των γαλλικών επαρχιών τη Γαλλία στην αγκαλιά της Ρωσίας? Δεν έχει ο Μπίσμαρκ για 20 γεμάτα χρόνια μάταια επιζητήσει την εύνοια του τσάρου, με υπηρεσίες ακόμη πιο ποταπές και από εκείνες που η μικρή Πρωσία, προτού γίνει η πρώτη δύναμη της Ευρώπης, αρεσκόταν να θέτει στα πόδια της Αγίας Ρωσίας? Και δεν κρέμεται ακόμη καθημερινά πάνω από τα κεφάλια μας η δαμόκλια σπάθη ενός πολέμου, στην πρώτη μέρα του οποίου όλες οι καθιερωμένες συμμαχίες των πριγκιπών θα σκορπίσουν όπως το άχυρο ενός πολέμου για τον οποίο τίποτα δεν είναι βέβαιο εκτός από την πλήρη αβεβαιότητα της έκβασής του. Ενός φυλετικού πολέμου που θα υποβάλει την Ευρώπη στην ερήμωση με 15 ή 20 εκατομμύρια ένοπλους και δεν μένεται ακόμη, επειδή τα ίδια τα πιο ισχυρά από τα μεγάλα στρατιωτικά κράτη φοβούνται μπροστά στο ολοκληρωτικό απρόβλεπτο του τελικού αποτελέσματος, τόσο περισσότερο είναι καθήκον μας να δώσουμε ξανά πρόσβαση στους Γερμανούς εργάτες σε αυτά τα δύο μισοξεχασμένα λαμπρά πιστήρια της δραστικότητας της διεθνούς εργατικής πολιτικής το 1870. Αυτό που ισχύει για τις δύο αυτές διακοινώσεις ισχύει επίσης για τον εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία. Στις 28 Μάη, μπροστά στην υπεροχή των δυνάμεων του εχθρού, υπέκυψαν στις πλάγιες της Μπέλβιλ οι τελευταίοι μαχητές της Κομμούνας και μόλις δύο μέρες μετά, στις 30 Μάη, ο Μάρξ ανέγνωσε μπροστά στο Γενικό Συμβούλιο την εργασία του, όπως και αγραφείται η ιστορική σημασία της Κομμούνας του Παρισίου, με σύντομες, δυνατές, αδρές πινελιές και πριν απ' όλα με τέτοια σαφήνεια για αλήθεια που δεν κατακτήθηκαν ποτέ σε όλη τη μαζική φιλολογία που έχει γραφτεί για το θέμα. Χάρη στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της Γαλλίας το 1789, το Παρίσι βρέθηκε επί 50 χρόνια σε μια κατάσταση όπου καμία επανάσταση δεν μπορούσε να ξεσπάσει εκεί χωρίς να πάρει ένα προλεταριακό χαρακτήρα. Έτσι που το προλεταριάτο που είχε αγοράσει την νίκη με το αίμα του εμφανίστηκε μετά από την νίκη με τις δικές του διεκδικήσεις. Αυτές οι διεκδικήσεις ήταν λίγο πολύ ακαθόριστες, ακόμα και συγχυσμένες, ανάλογα με τον κάθε φορά βαθμό ανάπτυξης των παρισινών εργατών. Τελικά όμως, όλες έτειναν προς την κατάργηση της ταξικής αντίθεσης ανάμεσα στους καπιταλιστές και τους εργάτες.
Είναι αλήθεια ότι δεν ήξεραν πώς έπρεπε να συμβεί αυτό. Αλλά η ίδια η διεκδίκηση, όσο ακαθόριστα και αντισημεριζόταν, έκλεινε μέσα της μία απειλή για την υφιστάμενη κοινωνική τάξη. Οι εργάτες που την πρόβαλαν ήταν ακόμα οπλισμένοι για τους αστούς που κρατούσαν το τιμόνι του κράτους. Ήταν έτσι πρωταρχική προσταγή ο αφοπλισμός των εργατών. Κι έτσι, ύστερα από κάθε επανάσταση που κέρδιζαν οι εργάτες, ξεσπάει ένας νέος αγώνας που τελειώνει με την ήττα των εργατών. Αυτό συνέβηκε για πρώτη φορά στο 1848. Οι φιλελεύθεροι αστεί της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης οργάνωναν συναιστιάσεις για να πετύχουν την εκλογική μεταρρύθμιση που θα εξασφάλιζε την κυριαρχία του κόμματός τους. Στον αγώνα με την κυβέρνηση αναγκαζόταν δημοκρατικά στρώματα της αστικής τάξης και των μικροαστών. Αλλά πίσω από αυτούς βρισκόταν οι επαναστάτες εργάτες και αυτοί είχαν αποκτήσει από το 1833 πολύ μεγαλύτερη πολιτική αυτοτέλεια από ό,τι υποπτευόταν οι αστεί και ακόμα και οι δημοκράτες οι ίδιοι. Τη στιγμή της κρίσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, οι εργάτες άρχισαν τη μάχη στους δρόμους. Ο Λουδοβίκος Φίλιππος εξαφανίστηκε, μαζί του και η εκλογική μεταρρύθμιση. Στη θέση της ξεπρόβαλε η δημοκρατία, την οποία μάλιστα οι ίδιοι νικητές εργάτες τη χαρακτήρισαν κοινωνική δημοκρατία. Στα αγγλικά δηλαδή, σοσιαλιστική. Ωστόσο, κανείς δεν είχε ξεκαθαρίσει τι σήμαινε αυτή η κοινωνική δημοκρατία. Ούτε και οι ίδιοι οι εργάτες. Όμως τώρα είχαν όπλα και αποτελούσαν μία δύναμη μέσα στο κράτος. Γι' αυτό, μόλις οι αστεί δημοκράτες που βρίσκονταν στην εξουσία ένιωσαν λίγο πολύ στέρεο το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, ήταν ο πρώτος σκοπός τους να αφοπλίσουν τους εργάτες. Αυτό έγινε σπρώχνοντάς τους στην εξέγερση του Ιούνιου του 1848 με την άμεση αθέτηση του λόγου τους, με ανοιχτή εξαπάτηση και την απόπειρα να εξορίσουν τους άνεργους σε μία απόμερη επαρχία. Η κυβέρνηση είχε φροντίσει να έχει συντριπτική υπεροχή δυνάμεων. Ύστερα από πενθήμερο ηρωικό αγώνα οι εργάτες νικήθηκαν και τότε ακολούθησε ένα λουτρό αίματος των άοπλων εχμαλώτων που παρόμοιο δεν είχε γίνει από την εποχή των εμφυλίων πολέμων που προετοίμασαν την πτώση της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Ήταν η πρώτη φορά που η αστική τάξη έδειχνε σε τι σημείο έξαλλης σκληρότητας μπορεί να φτάσει στην εκδίκησή της. Μόλις τολμήσει το προλεταριάτο να ορθωθεί απέναντί της σαν ξεχωριστή τάξη με τα δικά του συμφέροντα και τις δικές του διεκδικήσεις. Κι όμως το 1848 δεν ήταν παρά παιχνιδάκι μπροστά στη μανία της αστικής τάξης το 1871. Η τιμωρία ακολουθούσε κατά πόδας. Αν το προλεταριάτο δεν μπορούσε ακόμα να κυβερνήσει τη Γαλλία, η αστική τάξη δεν μπορούσε πια να την κυβερνά. Τουλάχιστον όχι τότε που στην πλειοψηφία της είχε ακόμη μοναρχικές διαθέσεις και ήταν χωρισμένη σε τρία δυναστικά κόμματα και σε ένα τέταρτο δημοκρατικό. Οι εσωτερικές διαμάχες έδωσαν τη δυνατότητα στον τυχοδιώχτη Λουδοβίκο Βοναπάρτη να πάρει στα χέρια του όλα τα κλειδιά της εξουσίας, δηλαδή στρατό, αστυνομία, διοικητικό μηχανισμό, και στις 2 του Δεκέμβρη το 1851 να τεινάξει στον αέρα το τελευταίο σταθερό προπύργιο της αστικής τάξης, την Εθνοσυνέλευση. Η δεύτερη αυτοκρατορία ξεκίνησε την εκμετάλλευση της Γαλλίας από μία σπήρα πολιτικών και οικονομικών τυχοδιωκτών, αλλά ταυτόχρονα και μία βιομηχανική ανάπτυξη που ποτέ δεν ήταν δυνατή κάτω από το ανελεύθερο και φοβισμένο σύστημα του Λουδοβίκου Φιλίππου, κάτω από την αποκλειστική κυριαρχία
μόνο μιας μικρής μερίδας της μεγαλοαστικής τάξης. Ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης υφάρπαξε από τους κεφαλαιοκράτες την πολιτική τους εξουσία με το πρόσχημα ότι θα προστατεύσει αυτούς, τους αστούς, από τους εργάτες και από την άλλη, ότι θα προστατεύσει τους εργάτες από αυτούς. Αλλά σε αντάλλαγμα, η κυριαρχία του ευνόησε την κερδοσκοπία και τη βιομηχανική δραστηριότητα. Κοντολογείς την ευημερία και τον πλουτισμό ολόκληρης αστικής τάξης. Σε πρωτάκουστο ως τότε βαθμό, ασφαλώς σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, αναπτύχθηκε η διαφθορά και η μαζική κλεψιά που κέντρο της ήταν η αυτοκρατορική αυλή και που αντλούσε υψηλά μερίδια από αυτόν τον πλουτισμό. Μα η δεύτερη αυτοκρατορία ήταν η έκκληση στο γαλλικό εθνικισμό, ήταν η διεκδίκηση για αποκατάσταση των συνόρων της πρώτης αυτοκρατορίας που χάθηκαν το 1814. Τουλάχιστον των συνόρων της πρώτης δημοκρατίας, μια γαλλική αυτοκρατορία μέσα στα σύνορα της παλιάς μοναρχίας και μάλιστα μέσα στα πιο κουτσουρεμένα ακόμη σύνορα του 1815. Ήταν μακροχρόνια ανέφικτη, από όπου βγήκε και η ανάγκη για περιοδικούς πολέμους και την επέκταση των συνόρων. Καμία όμως συνοριακή επέκταση δεν θάμπωνε τόσο τη φαντασία των Γάλλων σοβινιστών όσο η επέκταση προς τη γερμανική αριστερή όχθη του Ρήνου. Ένα τετραγωνικό μίλι στο Ρήνο είχε για αυτούς μεγαλύτερη αξία από 10 Σισάλπης ή οποιοδήποτε άλλου. Με δεδομένη τη δεύτερη αυτοκρατορία, η ανάκτηση της αριστερής όχθης του Ρήνου, είτε με μιας είτε τμηματικά, δεν ήταν παρά ζήτημα χρόνου. Αυτή η ώρα έφτασε με τον Προσοαυστριακό πόλεμο του 1866, εξαπατημένος από τον Μπίσμαρκ και εξαιτίας της δικής του ραδιουργίας, διστακτικής πολιτικής σχετικά με την εδαφική αποζημίωση που περίμενε ο Βοναπάρτης, δεν είχε τίποτα άλλο από τον πόλεμο που ξέσπασε το 1870 και τον οδήγησε πρώτα στο Σεντάν και από εκεί στη φυλακή Βιλχελμέζε. Αναπόφευκτη συνέπεια ήταν η επανάσταση του Παρισίου στις 4 Σεπτέμβρη το 1870. Η αυτοκρατορία σωριάστηκε σαν χάρτινος πύργος και ανακηρύχθηκε πάλι η δημοκρατία. Ο εχθρός όμως βρισκόταν πρώτον πυλών, οι στρατιές της αυτοκρατορίας, είτε ήταν χωρίς ελπίδα, κυκλωμένες στο Μέτς ή εχμάλωτες της Γερμανία. Συνέκτακτη αυτή η κατάσταση, ο λαός επέτρεψε στους βουλευτές του Παρισίου να επιστρέψουν στο προηγούμενο νομοθετικό σώμα, να εμφανιστούν σαν κυβέρνηση εθνικής άμυνας. Και το δέχτηκε αυτό αρκετά εύκολα, αφού για το σκοπό της άμυνας όλοι οι ικανοί Παρισινοί να κρατούν όπλα είχαν καταταχθεί πλέον στην εθοφρουρά και ήταν οπλισμένοι. Έτσι τώρα οι εργάτες αποτελούσαν τη μεγάλη πλειοψηφία. Δεν άργησε όμως να ξεσπάσει η αντίθεση ανάμεσα σε σχεδόν αποκλειστικά από αστούς αποτελούμενη κυβέρνηση και στο οπλισμένο προλεταριάτο. Στις 31 Οκτώβρη εργατικά τάγματα κατέλαβαν με έφοδο το Δημαρχείο και συνέλαβαν μερικά μέλη της κυβέρνησης. Η προδοσία, η άμεση αθέτηση του λόγου της από την κυβέρνηση και η παρέμβαση μερικών μικροαστικών ταγμάτων τους απελευθέρωσαν ξανά και για να μην ανάψουν το εμφύλιο πόλεμο μέσα σε μια πόλη πολιορκημένη από ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, άφησαν στη θέση της την παλιά κυβέρνηση. Τελικά, στις 28 Ιανουαρίου το 1871, συνθηκολόγησε το πεινασμένο Παρίσι. Όμως, με πρωτοφανείς τιμές στην ως τότε ιστορία των πολέμων. Τα φρούρια παραδόθηκαν. Η οχυρωματική γραμμή αφοπλίστηκε. Τα συντάγματα και η κινητή φρουρά αφοπλίστηκαν και θεωρήθηκαν εχμάλωτη πολέμου. Η εθνοφρουρά όμως κράτησε τα όπλα και τα κανόνια της και έκλεισε μόνο ανακοχή με τους νικητές. Οι ίδιοι οι νικητές δεν τόλμησαν να μπουν θριαμβευτικά στο Παρίσι.
τόλμησαν μόνο να καταλάβουν μία μικρή γωνία του Παρισίου, που κι αυτοί αποτελούνταν κατά ένα μέρος από δημόσια πάρκα, και αυτό επίσης μόνο για λίγες μέρες. Και σε αυτό το διάστημα, αυτοί που 131 ολόκληρες μέρες κράτησαν περικυκλωμένο το Παρίσι, βρέθηκαν οι ίδιοι περικυκλωμένοι από τους οπλισμένους εργάτες του Παρισίου, που πρόσεχαν επιμέλως να μην περάσει κανένας πρόσος τα στενά όρια της γωνίας που είχαν παραχωρηθεί στους ξένους κατακτητές. Τέτοιος ήταν ο σεβασμός που εμπνέανε οι εργάτες του Παρισίου στο στρατό, που μπροστά του είχαν καταθέσει τα όπλα όλες τις στρατιές της αυτοκρατορίας. Και οι πρόσοι Γιούγκερ που είχαν έρθει να εκδικηθούν στην αιστεία της Επανάστασης αναγκάστηκαν να σταθούν με σεβασμό και να χαιρετήσουν τούτη ακριβώς την ένοπλη Επανάσταση. Στη διάρκεια του πολέμου, οι εργάτες του Παρισίου περιορίστηκαν στο να ζητούν τη δραστήρια συνέχιση του αγώνα. Τώρα όμως που με τη συνθηκολόγηση του Παρισίου είχε γίνει ειρήνη, τώρα ο Θιερσός, ο νέος επικεφαλής κυβέρνησης, αναγκάστηκε να καταλάβει ότι η κυριαρχία των κατεχουσών τάξεων, των μεγάλων γεωκτημόνων και των καπιταλιστών θα βρισκόταν σε αδιάκοπο κίνδυνο όσο οι εργάτες του Παρισίου κρατούσαν τα όπλα στα χέρια τους. Η πρώτη του πράξη ήταν η απόπειρα αφοπλισμού τους. Στις 18 του Μάρτη έστειλε δυνάμεις του τακτικού στρατού με τη διαταγή να αρπάξουν το πυροβολικό που άνοιγε στην Εθοφουρά, το οποίο είχε κατασκευαστεί στη διάρκεια της πολιορκίας του Παρισίου και είχε πληρωθεί με δημόσιο χρήμα από Έρανο. Η απόπειρα απέτυχε. Το Παρίσι ξεσηκώθηκε σαν ένας άνθρωπος σε αντίσταση και κηρύχθηκε ο πόλεμος ανάμεσα στο Παρίσι και τη γαλλική κυβέρνηση με έδρα της τις Βερσαλίες. Στις 26 του Μάρτη εκλέχθηκε η Κομμούνα του Παρισίου και στις 28 ανακηρύχθηκε. Η Κεντρική Επιτροπή της Εθνοφρουράς, που είχε ασκήσει ως τότε την εξουσία, υπέβαλε την παραίτησή της στην Κομμούνα, αφού πρώτα κατάργησε με διάταγμα τη σκανδαλώδη αστυνομία ηθών του Παρισίου. Στις 30 η Κομμούνα κατάργησε τη στρατιωτική θητεία και τον τακτικό στρατό και ανακήρυξε σαν μοναδική ένοπλη δύναμη την Εθνοφρουρά, στην οποία θα έπρεπε να ανήκουν όλοι οι ικανοί να κρατούν όπλα πολίτες. Χάρισε όλα τα ανίκια για τις κατοικίες από τον Οκτώβριο του 1870 ως τον Απρίλιο του 1871, συμψηφίζοντας τα ενίκια της περίοδου που θα ακολουθούσε τα ποσά που είχαν ήδη πληρωθεί, και ανέστειλε κάθε πώληση ενέχειρων στο Δημαρχιακό Ενέχειροδανειστήριο. Την ίδια μέρα επικυρώθηκε η εκλογή των ξένων υπηκόων σε αξιώματα της Κομμούνας, γιατί η σημαία της Κομμούνας είναι εκείνη της παγκόσμιας δημοκρατίας. Την 1η Απρίλη αποφασίστηκε ο μεγαλύτερος μισθός οποιοδήποτε υπαλλήλου της Κομμούνας, όπως επίσης και των ίδιων των μελών της, να μην ξεπερνά τις 6.000 φράγκα, 4.800 μάρκα της εποχής. Την επόμενη μέρα εκδόθηκε το διάταγμα για το χωρισμό της εκκλησίας από το κράτος και την κατάργηση όλων των κρατικών επιχορηγήσεων για θρησκευτικούς σκοπούς, καθώς και τη μετατροπή όλων των εκκλησιαστικών κτημάτων σε εθνική ιδιοκτησία. Μετά από αυτό διατάχθηκε στις 8 Απρίλη και εφαρμόστηκε βαθμιαία η απαγόρευση όλων των θρησκευτικών συμβόλων, εικόνων, δογμάτων και προσευχών, με μία λέξη όλων όσων ανάγονται στη σφαίρα της ατομικής συνείδησης. Μπροστά στις καθημερινές εκτελέσεις εχμαλώτων αγωνιστών της Κομμούνας από τα στρατεύματα των Βερσαλιών, εκδόθηκε στις 5 Απρίλη
ένα διάταγμα για τη σύλληψη ομήρων, που ποτέ όμως δεν εφαρμόστηκε. Στις 6, το 137 τάγμα της Εθνοφρουράς έβγαλε τη Λεμιτόμο και την έκαψε δημόσια μέσα σε ενθουσιώδεις λαϊκές επιθυμίες. Στις 12 η κομμούνα αποφάσισε να γκρεμίσει τη στήλη της νίκης στην πλατεία Βάντο, χυμένη από το μέταλλο των κανονιών που είχε κυριεύσει ο Ναπολέων στον πόλεμο του 1809, ως σύμβολο εθνικισμού και μίσους ανάμεσα στους λαούς. Αυτό εκτελέστηκε στις 16 Μάη. Στις 16 Απρίλη η κομμούνα διέταξε μία στατιστική απογραφή των εργοστασιών που είχαν κλείσει οι εργοστασιάρχες και την επεξεργασία σχεδίων για τη λειτουργία αυτών των εργοστασιών από τους ίδιους εργάτες που εργαζόταν πριν σε αυτά, οργανωμένων τώρα σε συνεργατικούς συνεταιρισμούς, καθώς και για την οργάνωση αυτών των συνεταιρισμών σε μία μεγάλη ένωση. Στις 20 κατάργησε τη νυχτερινή δουλειά των αρτεργατών, καθώς και τα γραφεία εξεύρεσης εργασίας που από τον καιρό της δεύτερης αυτοκρατορίας τα διαχειρίζονταν μονοπωλιακά διορισμένοι από την αστυνομία φορείς, πρώτης γραμμής εκμεταλλευτές των εργατών. Τα γραφεία αυτά μεταβιβάστηκαν στα δημαρχία των 20 διαμερισμάτων του Παρισίου. Στις 30 Απρίλη η κομμούνα διέταξε το κλείσιμο των ενεχειροδανειστηρίων που αποτελούσαν μία ιδιωτική εκμετάλλευση των εργατών, που ερχόταν σε αντίθεση με το δικαίωμα των εργατών στα εργαλεία της δουλειάς τους και σε πιστώσεις. Στις 5 Μάη αποφάσισε να κατεδαφίσει το παρεκκλήσι που είχε χτίσει σαν εξηλαίωση για την εκτέλεση του Λουδοβίκου του 16ου. Έτσι, από τις 18 Μάρτη, πρόβαλε έντονα και καθαρά ο ταξικός χαρακτήρας του Παρισινού κινήματος, που με τον πόλεμο ενάντια στην ξενική επέμβαση είχε ως τότε αποθηθεί στο βάθος της σκηνής. Μια και στην κομμούνα έπαιρναν μέρος σχεδόν μόνο εργάτες ή αναγνωρισμένοι εκπρόσωποι των εργατών, οι αποφάσεις της είχαν επίσης ένα αποφασιστικά προλεταριακό χαρακτήρα. Είτε ψήφιζε μεταρρυθμίσεις που η δημοκρατική αστική τάξη της είχε παραλείψει μόνο και μόνο από δειλία, αλλά αποτελούσαν απαραίτητη βάση για την ελεύθερη δράση της εργατικής τάξης, όπως η εφαρμογή της αρχής ότι αναφορικά με το κράτος η θρησκεία είναι καθαρά ιδιωτική υπόθεση, είτε έπαιρνε αποφάσεις άμεσα προς το συμφέρον της εργατικής τάξης και που εν μέρη έθιγαν βαθιά την παλιά κοινωνική τάξη. Για όλα αυτά όμως, μέσα σε μία πολιορκημένη πόλη μπορούσαν να γίνουν το πολύ πολύ τα πρώτα μόνο βήματα εκπλήρωσης, και από τις αρχές του Μάη όλες τις δυνάμεις τους τις απορροφούσε ο αγώνας ενάντια στα όλο και πιο πολυάριθμα στρατεύματα που συγκέντρωνε η κυβέρνηση των Βερσαλιών. Στις 7 Απρίλη τα στρατεύματα των Βερσαλιών είχαν καταλάβει το πέρασμα του Σικουάνα στον Αίγη, στο δυτικό μέτωπο του Παρισίου. Αντίθετα όμως, στις 11, σε μία επίθεση του στρατηγού Εντ, στο νότιο μέτωπο αποκρούστηκαν με βαριές απώλειες. Το Παρίσι βομβαρδιζόταν συνεχώς και μάλιστα από τους ίδιους ανθρώπους που είχαν στιγματίσει σαν ιεροσηλεία το βομβαρδισμό της ίδιας της πόλης από τους Πρώσους. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι εκλιπαρούσαν τώρα την προσική κυβέρνηση να επιστρέψει γρήγορα τους εχμαλώτους Γάλλους στρατιώτες από το Σεντάν και το Μέτς για να ανακαταλάβουν το Παρίσι για λογαριασμό τους. Η βαθμιά επιστροφή αυτών των στρατευμάτων έδωσε από τις αρχές Μάη αποφασιστική υπεροχή στις δυνάμεις των Βερσαλιών. Αυτό φάνηκε ήδη στις 23 του Απρίλη, όταν ο Θίερσος διέκοψε τις διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή που πρότεινε η κομμούνα του Αρχιεπισκόπου του Παρισίου και πολλών άλλων παπάδων που κρατιόνταν όμοιροι στο Παρίσι.
με μόνο τον Μπλάνκι που είχε εκλεγεί 2 φορές στην κομμούνα, μα ήταν φυλακισμένος στο Κλέρβο. Και ακόμα περισσότερο στην αλλαγμένη γλώσσα του Θίερσου, ως τότε αναβλητικός και διφορούμενος. Τώρα έγινε ξαφνικά αυθάδης, απειλητικός, βάναυσος. Στις 3 του Μάη, οι Βερσαλιέροι κατέλαβαν το οχυρό του Μουλέν Σάκε στο νότιο μέτωπο. Στις 9 το φρούριο του Ίση που καταστράφηκε εντελώς από τους κανονιοβολισμούς και στις 14 το φρούριο της Βάνβ. Στο δυτικό μέτωπο προχωρούσαν σιγά σιγά κυριεύοντας τα πολυάριθμα χωριά και τα κτίρια που απλωνόταν ως τείχη της πόλης, ώσπου έφτασαν στο κύριο τείχος. Στις 21 με προδοσία και από αμέλεια του φυλακίου της Αθοφρουράς στο σημείο αυτό κατάφεραν να μπουν στην πόλη. Οι Πρώσοι που κρατούσαν τα βορεινά και ανατολικά οχυρά επέτρεψαν στους Βερσαλιέρους να περάσουν μέσα στην απαγορευμένη, σύμφωνα με τους όρους της ανακοχής, ζώνη στα βόρεια της πόλης. Και έτσι να προχωρήσουν και να επιτεθούν σε ένα ευρύ μέτωπο όπου οι Παρισινοί πίστευαν πως καλυπτόταν από την ανακοχή και γι' αυτό το φρουρούσαν χωρίς πολλές δυνάμεις. Ως συνέπεια αυτού προβλήθηκε μικρή μόνο αντίσταση στο δυτικό μισό του Παρισιού. Στις καθαυτόπλουσες συνοικίες της πόλης αυτή δυνάμωνε και πείσμονε όσο τα στρατεύματα του εισβολέα πλησίαζαν στο ανατολικό τμήμα του Παρισίου, στην καθαυτό Εργατούπολη. Μόνο ύστερα από 8ήμερο αγώνα υπέκυψαν στα υψώματα της Μπέλβιλ και του Μενιμολντάν, οι τελευταίοι υπερασπιστές της κομμούνας, και τότε έφτασε στο αποκορύφωμά της η σφαγή των άοπλων ανδρών, γυναικών και παιδιών, η οποία μάνιαζε όλη τη βδομάδα σε διαρκώς αυξανόμενη έκταση. Το τουφέκι δεν σκότωνε πια αρκετά γρήγορα, γι' αυτό οι νικημένοι εκτελούνταν μαζικά κατά εκατοντάδες με τα πολυβόλα. Ο τείχος των Ομοσπονδιακών στο νεκροταφείο του Πέρλασες, όπου έγινε η τελευταία μαζική σφαγή, ορθώνεται ακόμα σήμερα, βουβή μα εύλογη μαρτυρία για τη λύσα που είναι ικανή να φτάσει η κυρίαρχη τάξη. Μόλις το προλεταριάτο τολμήσει να εφορμήσει για το δίκιο του. Μετά, όταν αποδείχθηκε ότι ήταν αδύνατο να τους φάξουν όλους, ήρθαν οι μαζικές συλλήψεις, οι τουφεκισμοί των θυμάτων που διάλεγαν αυθαίρετα από τις γραμμές των αιχμαλώτων, η μεταφορά των υπολείπων σε μεγάλα στρατόπεδα, όπου περίμεναν να δικαστούν από στρατοδικεία. Τα προσικά στρατεύματα που περικύκλωναν το βορεινό τμήμα του Παρισίου είχαν διαταγή να μην αφήσουν κανένα φυγά να περάσει, μα οι εξωματικοί έκαναν συχνά τα στραβά μάτια. Όταν οι φαντάροι άκουγαν περισσότερο το πρόσταγμα του ανθρωπισμού από τις διαταγές του Γενικού Επιτελείου. Ιδιαίτερη τιμή ανήκει στο Σαξονικό Σώμα Στρατού, επειδή φέρθηκε με πολύ ανθρωπισμό και άφησε να περάσουν πολλοί που ήταν φανερή η ιδιότητά τους πως ήταν μαχητές της κομμούνας. Αν σήμερα, μετά από 20 χρόνια, ρίξουμε μία ματιά πίσω στη δραστηριότητα και την ιστορική σημασία της Παρισινής Κομμούνας του 1871, θα δούμε ότι είναι ανάγκη να κάνουμε αρκετές ακόμη προσθήκες στην παρουσίασή της που δόθηκε στο εμφύλιος πόλεμο στη Γαλλία. Τα μέλη της κομμούνας χωρίζονταν σε μία πλειοψηφία τους Μπλακινστές, που επικρατούσαν επίσης στην Κεντρική Επιτροπή της Εθνοφρουράς σε μία μειοψηφία. Τα υπάρχοντα μέλη της Διεθνούς Ένωσης των Εργατών, κυρίως από οπαδούς της Σοσιαλιστικής Σχολής του Προυντόν. Οι Μπλακινστές στη μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν τότε σοσιαλιστές, μόνο από επαναστατικό προλεταριακό ένστικτο. Λίγοι μόνο είχαν κατακτήσει μεγαλύτερη σαφήνεια αρχών μέσω του Βαγιάν, που γνώριζε το γερμανικό επιστημονικό σοσιαλισμό. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι στον οικονομικό τομέα η κομμούνα παρέλειψε αρκετά πράγματα που κατά τη σημερινή μας άποψη έπρεπε να τα είχε κάνει. Δυσκολότερα ωστόσο από όλα μπορεί να κατανοηθεί ο ιερός σεβασμός με τον οποίο στάθηκε ευλαβικά μπροστά στις πόρτες της Τράπεζας Γαλλίας. Αυτό ήταν επίσης ένα σοβαρό πολιτικό λάθος.
η τράπεζα στα χέρια της κομμούνας. Αυτό θα άξιζε περισσότερο από 10.000 ομήρους. Θα σήμαινε την πίεση ολόκληρης αστικής τάξης πάνω στην κυβέρνηση των Βερσαλιών για να κλείσει η ειρήνη με την κομμούνα. Αυτό που είναι πιο αξιοθαύμαστο όμως είναι τα πολλά σωστά πράγματα που παρόλα αυτά έκανε η αποτελούμενη από μπλαγκιστές και προυντονιστές κομμούνα. Αυτονόητα, οι προυντονιστές ήταν πρωτίστως υπεύθυνοι για τα οικονομικά διατάγματα της κομμούνας, τόσο για τις αξιέπαινες όσο και για τις μη αξιέπαινες πλευρές τους. Όμως οι μπλαγκιστές ήταν υπεύθυνοι για τις πολιτικές, τις πράξεις και παραλήψεις. Και στις δύο περιπτώσεις η ηρωνία της ιστορίας θέλησε, όπως συνήθως, όταν έρχονται στο τιμόνι οι δογματικοί, να κάνουν και οι μεν, όπως και οι δε, το αντίθετο από ό,τι υπαγόρευε το δόγμα της σχολής τους. Ο Προυντόν, ο σοσιαλιστής του μικροχωρικού και του χειροτέχνη μάστορα, αντιμετώπιζε τη συνένωση με θετικό μίσος. Έλεγε για αυτή ότι περικλίνει περισσότερο κακό παρά καλό, ότι από τη φύση της είναι άγονη, ακόμα και επιζήμια, γιατί αποτελεί ένα είδος δεσμό στην ελευθερία του εργάτη, ότι είναι ένα σκέτο δόγμα, στήρο και ενοχλητικό δόγμα, ευρισκόμενο σε διάσταση τόσο με την ελευθερία του εργάτη, όσο και με την εξοικονόμηση της εργασίας και τα μειονεκτήματά της μεγάλωναν γρηγορότερα από τα πλεονεκτήματά της. Απέναντί της, ο ανταγωνισμός, ο καταμερισμός της εργασίας, η ατομική ιδιοκτησία αποτελούν οικονομικές δυνάμεις. Μόνο στις εξαιρέσεις, όπως τις αποκαλούσε ο Προυντόν, της μεγαλύτερης βιομηχανίας και των μεγάλων επιχειρήσεων, όπως οι σιδηρόδρομοι, έχει θέση η συνένωση των εργατών. Αυτές τις αναφορές μπορούμε να τις βρούμε στη Γενική Ιδέα της Επανάστασης, στην τρίτη μελέτη. Στα 1871, η μεγάλη βιομηχανία, ακόμη και στο Παρίσι, το κέντρο της χειροτεχνίας, είχε τόσο πολύ πάψη να αποτελεί εξαίρεση, ώστε το κατά πολύ πιο σημαντικό διάταγμα της κομμούνας θέσπιζε μία οργάνωση της μεγάλης βιομηχανίας, ακόμα και της μανιφατούρας, που δεν βασίζονταν μόνο στη συνένωση των εργατών μέσα σε κάθε εργοστάσιο, μα και έπρεπε να συνενώσει όλους αυτούς τους συνεταιρισμούς σε μία μεγάλη ένωση, κοντολογής μία οργάνωση που, όπως πολύ σωστά λέει ο Μάρξ στον Εμφύλιο Πόλεμο, τελικά θα έπρεπε να καταλήξει στον κομμουνισμό. Δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο της προυντονικής διδασκαλίας. Και γι' αυτό η κομμούνα έγινε επίσης ο τάφος της προυντονικής σχολής του σοσιαλισμού. Σήμερα η σχολή αυτή έχει εξαφανιστεί από τους γαλλικούς εργατικούς κύκλους. Τώρα επικρατεί ανάμεσά τους αναμφισβήτητα η θεωρία του Μάρξ, όχι λιγότερο ανάμεσα στους ποσιμπιλιστές από ότι ανάμεσα στους μαρξιστές. Μόνο ανάμεσα στη ριζοσπαστική αστική τάξη υπάρχουν ακόμα προυντονιστές. Οι μπλαγκιστές δεν είχαν καλύτερη τύχη. Αναθρεμμένοι στη σχολή της νομοσίας και ενωμένοι με την αυστηρή πειθαρχία που ανταποκρίνεται σε αυτήν, ξεκινούσαν από την άποψη ότι ένας σχετικά μικρός αριθμός από αποφασισμένους, καλά οργανωμένους ανθρώπους θα ήταν ικανοί σε μια δοσμένη ευνοϊκή στιγμή όχι μόνο να αρπάξουν το πιδάλιο του κράτους, μα ακόμα και με επίδειξη μεγάλης και ανελαίτης ενέργειας να το κρατήσουν τόσο ώσπου να κατορθώσουν να τραβήξουν τη μάζα του λαού στην επανάσταση και να τη συσπυρώσουν γύρω από την καθοδηγητική μικρή ομάδα. Αυτό περιέλαμβανε πάνω απ' όλα την πιο ισχυρή δικτατορική συγκέντρωση όλης της εξουσίας στα χέρια της νέας επαναστατικής κυβέρνησης. Και τι έκανε η κομμούνα που στην πλειοψηφία της αποτελούνταν ακριβώς από αυτούς τους μπλαγκιστές? Σε όλες τις διακηρύξεις προς τους Γάλλους των επαρχιών,
τους καλούσε να σχηματίσουν μια ελεύθερη ομοσπονδία όλων των γαλλικών κοινοτήτων με το Παρίσι σε μια εθνική οργάνωση που για πρώτη φορά θα δημιουργούταν πραγματικά από το ίδιο το έθνος. Ήταν ακριβώς η καταπιεστική δύναμη της προηγούμενης συγκεντρωτικής κυβέρνησης, στρατός, πολιτική αστυνομία και γραφειοκρατία που είχε δημιουργήσει ο Ναπολέον στα 1798 και από τότε την παραλάβαινε σαν καλοδεχούμενο όργανο κάθε νέα κυβέρνηση και την αξιοποιούσε ενάντια στους αντιπάλους της. Ακριβώς αυτή η δύναμη έπρεπε παντού να πέσει, όπως είχε ήδη πέσει στο Παρίσι. Η κομμούνα αναγκάστηκε εξίσου από την αρχή να αναγνωρίσει ότι η εργατική τάξη, όταν έρθει πια στην εξουσία, δεν μπορεί να συνεχίσει να διοικεί με την παλιά κρατική μηχανή. Ότι η εργατική αυτή τάξη, για να μην χάσει πάλι την κυριαρχία που μόλις έχει κατακτήσει, πρέπει από τη μία να παραμερίσει όλη την παλιά καταπιεστική μηχανή που ως τότε είχε χρησιμοποιηθεί ενάντια στην ίδια, αλλά και από την άλλη να εξασφαλίσει τον εαυτό της απέναντι στους ίδιους της τους εκπροσώπους και τους υπαλλήλους, ορίζοντας ότι όλοι ανεξαίρετα μπορούν οποτεδήποτε να ανακληθούν. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ως τώρα κράτους? Για να μεριμνεί για τα κοινά της συμφέροντα, η κοινωνία είχε αρχικά δημιουργήσει δικά της όργανα με τον απλό καταμερισμό της εργασίας. Τα όργανα όμως αυτά, που η κορυφή τους είναι η κρατική εξουσία, επιδιώκοντας τα δικά τους ειδικά συμφέροντα, είχαν με τον καιρό μετατραπεί από υπηρέτες της κοινωνίας σε αφέντες της. Αυτό το βλέπουμε π.χ. όχι μόνο στην κληρονομική μοναρχία, μα και στην αστική δημοκρατία. Πουθενά οι πολιτικοί δεν αποτελούν ένα πιο ξεχωριστό και πιο ισχυρό τμήμα του έθνους, όσο ακριβώς στη Βόρεια Αμερική. Εδώ, το καθένα από τα δύο μεγάλα κόμματα που εναλλάσσονται διαδοχικά στην εξουσία διευθύνεται με τη σειρά του από ανθρώπους που κάνουν την πολιτική προσοδοφόρα επιχείρηση, που κερδοσκοπούν πάνω στις έδρες των νομοθετικών σωμάτων τόσο της Ομοσπονδίας όσο και των ξεχωριστών πολιτιών, ή που ζουν από την προπαγάνδα που κάνουν και το κόμμα τους και που μετά την νίκη αμείβονται με θέσεις. Είναι γνωστό πως οι Αμερικάνοι 30 χρόνια τώρα προσπαθούν να αποτινάξουν αυτόν τον ανυπόφορο πλέον ζυγό και πως παρόλα αυτά βουλιάζουν όλο και πιο βαθιά σε τούτο το βάλτο της διαφθοράς. Ακριβώς στην Αμερική μπορούμε να δούμε καλύτερα πως συντελείται αυτή η ανεξαρτητοποίηση της κρατικής εξουσίας απέναντι στην κοινωνία, της οποίας αρχικά προοριζόταν να είναι το απλό όργανο. Εδώ δεν υπάρχει καμία δυναστεία, ούτε ευγενής, ούτε μόνιμος στρατός. Εκτός από τους λίγους άνδρες και την επίβλεψη των Ινδιάνων, δεν υπάρχει ούτε γραφειοκρατία με μόνιμες θέσεις ή με δικαίωμα σύνταξης. Κι όμως έχουμε εδώ δύο μεγάλες συμμορίες από πολιτικούς κερδοσκόπους που παίρνουν διαδοχικά στα χέρια τους την κρατική εξουσία και την εκμεταλλεύονται με τα πιο διεφθαρμένα μέσα και τους πιο διεφθαρμένους σκοπούς. Και το έθνος είναι ανίσχυρο μπροστά στους δύο μεγάλους αυτούς συνασπισμούς πολιτικών που βρίσκονται δήθεν στην υπηρεσία του, αλλά στην πραγματικότητα το εξουσιάζουν και το ελεηλατούν. Ενάντια σε αυτή την αναπόφευκτη σε όλα τα ως τώρα κράτη μετατροπή του κράτους και των κρατικών οργάνων από υπηρέτες της κοινωνίας σε αφέντες της κοινωνίας, η κομμούνα χρησιμοποίησε δύο αλάνθαστα μέσα. Πρώτα, επανένδρωσε όλες τις θέσεις, διοικητικές, δικαστικές και εκπαιδευτικές, με υπαλλήλους εκλεγμένους με βάση την καθολική ψηφοφορία όλων των ενδιαφερομένων και μάλιστα με την ανά πάσα στιγμή ανάκληση των αντιπροσώπων από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Και δεύτερο, πλήρωνε όλους τους υπαλλήλους της, ανώτερους και κατώτερους, μονάχα με το μισθό που έπαιρναν οι άλλοι εργάτες. Ο μεγαλύτερος μισθός που γενικά πλήρωνε η κομμούνα ήταν 6.000 φράγκα. Έτσι μπήκε ένα σίγουρο εμπόδιο στη θεσιθυρία και τον καριερισμό,
Ακόμα και χώρια από τις δεσμευτικές εντολές που έπαιρναν επιπρόσθετα από τα άλλα οι εκλεγμένοι στα αντιπροσωπευτικά σώματα. Αυτό το τσάκισμα της παλιάς κρατικής εξουσίας και η αντικατάστασή της από μία νέα, αληθινά δημοκρατική, περιγράφεται διεξοδικά στο τρίτο μέρος του εμφυλίου πολέμου. Ήταν όμως αναγκαίο να σταθούμε εδώ σύντομα άλλη μια φορά σε ορισμένα χαρακτηριστικά του. Γιατί ακριβώς στη Γερμανία η δυσιδαιμονία για το κράτος πέρασε από τη φιλοσοφία στην κοινή συνείδηση της αστικής τάξης και ακόμα και σε πολλούς εργάτες. Κατά τη φιλοσοφική άποψη, το κράτος είναι η πραγμάτωση της ιδέας ή η φιλοσοφικά μεταγλωτισμένη βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Το πεδίο όπου η αιώνια αλήθεια και η δικαιοσύνη πραγματοποιούνται ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Και από εδώ απορρέει ένας δυσιδαιμονικός σεβασμός προς το κράτος και προς το κάθε τι που συνδέεται με το κράτος, ο οποίος ριζώνει τόσο πιο εύκολα όσο έχουμε συνηθίσει από την παιδική ηλικία να φανταζόμαστε ότι όλες οι υποθέσεις και τα συμφέροντα που είναι κοινά για όλη την κοινωνία δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αλλιώς παρά μόνο όπως εξυπηρετούνταν ως τώρα, δηλαδή μέσω του κράτους και των καλοβολεμένων οργάνων του. Και οι άνθρωποι φαντάζονται ότι έχουν κάνει κιόλας ένα εξαιρετικά τολμηρό βήμα προς τα εμπρός όταν απελευθερώνονται από την πίστη στην κληρονομική μοναρχία και ορκίζονται στο όνομα της ρεπουμπλικανικής δημοκρατίας. Στην πραγματικότητα όμως, το κράτος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία μηχανή για την καταπίεση μίας τάξης από μία άλλη και μάλιστα όχι λιγότερο στην αστική δημοκρατία από ό,τι στην μοναρχία. Και στην καλύτερη περίπτωση, ένα κακό που κληροδοτείται στον νικηφόρο από τον αγώνα για την ταξική κυριαρχία, προλεταριάτο, και που τις χειρότερες πλευρές του, όπως το έκανε η κομμούνα, δεν μπορεί να μην τις περικόψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ως ότου μια γενιά μεγαλωμένη μέσα σε νέες, ελεύθερες κοινωνικές συνθήκες θα είναι σε θέση να ξεφορτωθεί όλα αυτά τα σκουπίδια που αποτελούν το κράτος. Τον τελευταίο καιρό, το Γερμανοφιλιστέο τον πιάνει ξανά ένας ιερός τρόμος όταν ακούει τις λέξεις «δικτατορία του προλεταριάτου». Λοιπόν κύριοι, θέλετε να μάθετε πώς είναι αυτή η δικτατορία? Κοιτάξτε την παρισινή κομμούνα. Αυτή ήταν η δικτατορία του προλεταριάτου. Όλο τούτο το σκοτάδι, τη νύχτα που πέσε απάνω στις ζωές μας, πριν να σιγήσει κι η ελπίδα στις φωλιές μας, ποιος θα ανατείλει απ' τους κραδασμούς του κόσμου, ποιος θα διαστήσει όλο αυτό το παγετώνα, τα βήματά μας που έχει δέσει με αλυσίδες, πριν να νεκρώσει απ' του ψύχου στις αγίδες, ποιος την καρδιά μας σαν φωτιά θα την ανάψει. Ανάσα μας την κόβει σαν μαχαίρι, πριν πάψει δύναμη να σφίγγουμε το χέρι, ποιος θα είναι οι φόροι ορθιούς θα μας κρατήσει. Thank you.
πάγο λαός. Θα γίνουμε το φως μέσα στη νύχτα. Εμείς θα σπάσουμε τα νηφορούν τα δράχτη που γνέθη. Κάμα το υποταγή και ήττα. Εμείς κρατώντας πάλι κόκκινες σημαίες. Λαός που το δικό του δρόμο θα ανοίξει. Εμείς μανάσα των νεκρών μας τους αγώνες στις πλεύες. Το αίμα και η οργή τους να κυλήσει στις πλεύες. Το αίμα και η οργή τους να κυλήσει.